με τον κορονοϊό να καλπάζει και τα νοσοκομεία της χώρας να δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, η Κρήτη δείχνει ακόμη να αντιστέκεται και η υγειονομική εικόνα παραμένει σταθερή σε ό,τι αφορά τους ασθενείς που μάχονται στην εντατική και τους θανάτους που καταγράφονται. Το νησί όμως δεν βγήκε αλόβητο από τη μάχη με την πανδημία, αφού από την αρχή του χρόνου χάθηκαν 275 ζωές. Αλλά κυρίως το COVID, που οι πιο πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει. Μετά από τόσους θανάτους, μετά από τόσους που είναι στο νοσοκομείο, λένε ακόμα δεν υπάρχει. Και πιστεύω ότι ο εμβολιασμός πρέπει να αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί θα έχουμε κι άλλους θανάτους. Σίγουρα είναι πιο δύσκολα. Αλλά τι να πω, εμείς εδώ στην Κρήτη καλά είμαστε. Οι άλλοι να κλαίγονται, η πάνω Ελλάδα. Εμείς καλά είμαστε. Προς το παρόν έχουμε ακόμα πολύ καλές μέρες. Ο καιρός θαυμάσιος. Δόξα τω Θεώ. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, από τις αρχές του χρόνου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι από COVID-19 ανέρχονται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο σε 117, στο νοσοκομείο Χανίων σε 70, στο Παγνή σε 58, στο νοσοκομείο Ρεθύμνων 18, στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρα 7, Αγίου Νικολάου 3 και Σιτίας 2. Που έχουμε νοσηλεύσει πολλά περιστατικά, ήταν ελάχιστοι οι εμβολιασμένοι. Ελάχιστοι. Όλοι είναι ανεμβολίαστοι. Όπως εξηγεί ο διευθυντής της ΜΕΘ του Βενιζελίου Ανέστης Κιούλπαλης, σε σχέση με τον αυξημένο αριθμό θανάτων στο Βενιζέλιο, δηλαδή 117 νεκροί, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο μεγάλος αριθμός των ασθενών που νοσηλεύτηκε. Ποσοστό θνητότητας δεν ξεπερνάει τα συνήθη ποσοστά που υπάρχουν παγκοσμίως. Εξαρτάται για πώς έχουμε νοσηλεύσει. Το Βενιζέλιο έχει νοσηλεύσει πάνω από 1.000, αν έχω τα στοιχεία. Μέσα σε ένα οκτάμινο είχαμε τους περισσότερους νεκρούς στην Κρήτη, καθώς από τον Ιανουάριο μέχρι τις 29 Αυγούστου 195 θάνατοι καταγράφηκαν στο νησί μας, ενώ οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν σε ένα τετράμινο, από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο του 2021. Κοιτάξτε, εμείς η θνητότητά μας είναι περίπου 30% στη μονάδα εντατικής, που συμβαδίζει με τη θνητότητα μεγάλων μονάδων στην Ευρώπη και στην Αμερική. Δεν έχουμε διαφορές. Όπως εξηγούν σε κάθε τόνο οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής που δίνουν καθημερινά τον αγώνα για να σωθούν ανθρώπινες ζωές, η εικόνα της Κρήτης παραμένει καλή, καθώς προς το παρόν, λόγω των καλών καιρικών συνθήκων, αποφεύγεται ο έντονος συγχρονισμός και συνεχίζεται ο καλός ρυθμός εμβολιασμού του πληθυσμού, αλλά δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε. Είναι πολύ πιθανόν τον Αύγουστο που είχαμε την πολύ μεγάλη πίεση να έχουν νοσήσει αρκετοί και τώρα να μην έχουμε πίεση ιδιαίτερη, μαζί με τους εμβολιασμούς που υπάρχουν στο νησί. Να προστρέξουν όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, να εμβολιαστούν έστω και τώρα, διότι προσφέρει μια σημαντική προστασία έναντι της βαριάς νόσου και οι εμβολιασμένοι θα πρέπει να προσέχουν. Ζούμε μια έξαρση ξανά της επιδημίας, δεν έχει τελειώσει η επιδημία. Πολύ πιθανόν να δούμε εμβολιασμένους το επόμενο διάστημα, οι οποίοι δεν έχουν κάνει την τρίτη ή τη δεύτερη δόση, με αποτέλεσμα να, στην ουσία, να μην έχουν δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε μια καινούργια λίμωξη. Όπως τονίζουν πάντως οι ειδικοί, τίποτα δεν έχει τελειώσει, αφού η νόσος COVID-19 είναι απρόβλεπτη.